θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο σας σε σχέση με την κινητοποίηση των μεταλλουργικών της ελληνικής χρυσός. Η σημερινή κινητοποίηση τους, η κάθοδος τους των μυρίων, όπως θέλησαν να την ονομάσουν, είναι μέρος μιας συγκεκριμένης στρατηγικής που ακολουθεί η Eldorado Gold το τελευταίο διάστημα. Εκτιμούμε ότι αποσκοπεί σε δύο πράγματα. Αφενός να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπαναχωρήσει από τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει, και αφετέρου να καλλιεργήσει ένα επικοινωνιακό κλίμα συμπάθειας σε πρώτο επίπεδο κάποιων εργαζομένων οι οποίοι δήθεν έχουν μπει στο στόχαστρο, αλλά κατά βάθος για να καλλιεργήσει ένα κλίμα νομιμοποίησης της ίδιας επενδυτικής δραστηριότητας Eldorado Gold. Αυτή την ερώτηση του εξής. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Με 82 πούλμαν, υπήρχαν κάμερες. Αυτά τα έξοδα, ποιος τα κάλυψε? Δεν ήταν μόνο αυτά. Υπήρχαν ασθενοφόρα τα οποία είχαν ενοικιαστεί. Ακούσαμε ότι υπήρχαν ενοικιαζόμενες τουαλέτες. Είναι προφανές ποιος τα κάλυψε. Αυτός ο οποίος καλύπτει οικονομικά όλες τις δραστηριότητες των μεταλλουργικών το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η ίδια η εργοδοσία. Αυτό δεν είναι καθόλου τιμητικό για τους εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά αποκαλυπτικό για το τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Οι μεταλλουργοί προτού δεχτούν πολλές φορές... Και γίνεται ένα μέρη της συμπαράστασης της Δημοκρατίας, από ό,τι είδαμε. Βεβαίως, βεβαίως, και προσωπικότητων όπως ο κύριος Γεωργιάδης. Η πρώτη φορά πρέπει να είχε υποστήριξη εργατικού αρκετική κινητοποίηση. Ναι, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί άλλοτε σε κινητοποίηση. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία συστηματικά υποστηρίζεται οικονομικά. Προφανώς είναι η ίδια η εταιρεία η οποία καλύπτει τα χαμένα μεροκάματα, είναι η ίδια η εταιρεία η οποία καλύπτει ακόμη και το χαρτζιλίκι τους στις διάφορες εξκορμήσεις τις οποίες επιχειρούν. Μάλιστα μάθαμε ότι ορισμένοι από τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν το σθένος να μην παραστούν στην προηγούμενη εκστρατεία η οποία έγινε στο Χοδό Δέντρο, ήδη αυτή τη στιγμή είναι απολυμένοι. Και με την ίδια αυτή απειλή εξαναγκάστηκαν πάρα πολύ από όσους είδαμε σήμερα στην Αθήνα να συμμετάσχουν σε αυτό το κονβόι.